Ξεκινήσουμε. Έχει κάποιο φως. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Χρύσανθε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών, κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Σεβαστοί πατέρες, κύριε σχολικές σύμβουλε, κύριοι πρώην προϊστάμενοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριοι πρώην σχολικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Προγευόμενοι το Σταυροαναστάσιμο Πάσχα με τις ποικιλόμορφες λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, μας δίνεται η δυνατότητα να επανακτήσουμε την όραση και τη γεύση αυτής της νέας ζωής που τόσο εύκολα χάνουμε και προδίδουμε. Η Εκκλησία με τις διατάξεις και το πνεύμα της λατρείας μας μεταφέρει το νόημα της μοναδικής αυτής περίοδου ως προετοιμασία για το Πάσχα μέσα από μία σταυροαναστάσιμη πορεία ζωής. Βασικό χαρακτηριστικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η νηστεία, η οποία εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των λειτουργικών μας παραδόσεων. Ως γνωστόν, οι πατέρες της Εκκλησίας και η συλλογική συνείδηση των πιστών έχουν διακρίνει τόσο την πνευματική αξία της αποχής από ορισμένες τροφές, όσο και τη διασφάλιση της σωματικής ευεξίας στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, κλήθηκε από το τοπικό παράρτημα ΠΕΘ Πατρών η διακεκριμένη ιατρός πνευμονολόγος κυρία Σιμίνα Ζανιά Τσιμάρα, η οποία θα μας αναπτύξει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Η νηστεία, υγεία ψυχής και σώματος. Την ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Η κυρία Σιμίνα Ζανιά Τσιμάρα γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και μεγάλωσε στην Αγκύθυρα Βιωτίας, όπου αποφύτησε από το ομώνυμο λύκειο της περιοχής. Οι γονείς της, Δημήτριος και Αθανασία, με περισσή αγάπη όθησαν στις σπουδές και στη μόρφωση και τα τρία τέκνα της οικογένειας. Είναι παντρεμένη με τον πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και χωράρχη κύριο Ανδρέα Τσιμάρα. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου αποφύτησε το 2004. Τη διετία 2004-2006 άσκησε τα ιατρικά της καθήκοντα ως αγροτική ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδιάς. Το 2007 ξεκίνησε την ειδίκευσή της στην πνευμονολογία στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου του Ρίου. Κατά τη διάρκεια της ειδικεύσεώς της ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τα αποφρακτικά νοσήματα του πνεύμονα, άσθμα, ΧΑΠ, τη διακοπή καπνίσματος και το σύνδρομο υπνικής άπνοιας στον ύπνο. Το 2011 έλαβε την ειδικότητα της πνευμονολόγου. Από το 2012 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Πάτρα. Αριθμεί συμμετοχές σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά συνέδρια και εν παραλλήλω αρθρογραφεί ιατρικά θέματα στον τοπικό τύπο. Συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Πνευμονολογικής Εταιρείας για την πρόληψη των αναπνευστικών νοσημάτων. Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, διοργανώνει σε ενορίες με τη συμμετοχή και προσκεκλημένων εθελοντών πνευμονολόγων ενημερωτικές εκδηλώσεις που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στις αναπνευστικές παθήσεις. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία 3 ανάλογες εκδηλώσεις. Παρακαλούμε πολύ την κυρία Σιμίνα Ζανιά Τσιμάρα να έλθει στο βήμα και να μας αναπτύξει το θέμα της. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πανοσιολογιότατε, πατέρα Χρύσανθε, εκπρόσωπε του Σαββεσμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών, αξιότιμη σεβαστό ιερατείο, αξιότιμη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εν Πάτρες Παραρτήματος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων κυρία Δήμητρα Κόρδα Κοτσάκη, εκλεκτό ακροατήριο. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Θεολόγων για την τιμητική και ξεχωριστή αυτή πρόσκληση, ώστε να ομιλήσω για την νηστεία, την οδό που οδηγεί στην ανάταση της ψυχής και στην υγεία του σώματος. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μια μικρή παρένθεση και να μοιραστώ για λίγο μαζί σας όμορφες σχολικές μνήμες, στις οποίες κυρίαρχο ρόλο είχε η θεολόγος μας, η εκπαιδευτικός με την αξιοθαύμαστη ευγένεια, θέληση και παιδεία, την οποία ακόμα και τώρα, χρόνια μετά, όλοι οι μαθητές της τη θυμόμαστε με περισσή αγάπη. Και αυτήν τη μνήμη την αναφέρω γιατί πιστεύω απόλυτα ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι αναγκαίο και άκρως απαραίτητο στην ελληνική σχολική παιδεία και μόρφωση. Και εδώ κλείνω την παρένθεση αυτή. Για την νηστεία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει: «Θαύμασε την νηστεία και να την υποδεχθείς με ανοιχτή αγκαλιά». Διανύουμε ήδη την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός αυτές τις μέρες βιώνει τη μοναδική προσκυνηματική πορεία προς τη Σταύρωση και Ανάσταση του Κυρίου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αυτή την περίοδο εντάσσει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια νηστεία κατά το εκκλησιαστικό έτος, ως μέσο για την πνευματική τελειοποίηση του ανθρώπου. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στις νηστείες ολόκληρου του εκκλησιαστικού έτους. Αυτές λοιπόν είναι η νηστεία της Μεγάλης της Σαρακοστής, όπως προείπαμε, η νηστεία των Χριστουγέννων, η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η νηστεία του 15 Αύγουστου, οι εβδομαδιαίες νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής, οι ημερήσιες νηστείες του έτους, όπως της Παραμονής των Θεοφανίων, του Σταυρού και άλλα. Η νηστεία ενδυναμώνει αξίες όπως η εγκράτεια, η υπομονή, η θέληση, ενώ ταυτοχρόνως χαλιναγωγεί την επιθυμία του περιτού και του ανούσιου. Στην τεράστια προσφορά της στην πνευματική ανύψωση του ανθρώπου, πρέπει να προσθεθεί και η σημασία της για την υγεία αυτού. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ποιότητα και η ποσότητα της ημερήσιας καταναλγισκόμενης τροφής αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την διατήρηση της σωματικής ευεξίας και κατ' επέκταση της ψυχικής υγείας. Η τροφή στους αιώνες αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτισμικής μας παράδοσης. Μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ υποστηρίζει ότι πριν 250.000 χρόνια τοποθετείται χρονικά η πρώτη προσπάθεια μαγειρικής της τροφής από τον άνθρωπο της εποχής εκείνης. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι πρωτόγονες αυτές τεχνικές μαγειρέματος περιελάμβαναν αποξήρανση του κρέατος στον ήλιο, πάστομα με θαλασσινό αλάτι, τεχνικές που χρησιμοποιούνταν και μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην αρχαία Ελλάδα, από νωρίς αναπτύσσεται ένας γαστρονομικός πολιτισμός αξιοθαύμασης πολυπλοκότητος. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πολιτισμού ήταν η ετερογένεια των διατροφικών συνηθιών από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα και την παραγωγή των τοπικών προϊόντων. Στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία, κάθε περιοχή ήταν φημισμένη για συγκεκριμένα αγαθά. Ταυτοχρόνως, στα βάθη των αιώνων, υπήρξε σπουδαίος ο ρόλος της νηστείας, ιδιαιτέρως για το χριστιανικό κόσμο. Ετυμολογικά, η λέξη νηστεία προέρχεται από τους όρους νη και εστίο και σημαίνει αυτολεξή «δεν τρώγω». Νήστης ήταν η πρώτη λέξη που δημιουργήθηκε και σημαίνει «αυτός που δεν τρώγει». Από τον όρο αυτό προήλθε εν συνεχεία το ρήμα «νηστεύω» και το ουσιαστικό «νηστεία». Ο επιστημονικός ορισμός της νηστείας, αν θέλουμε να τον δώσουμε, περιλαμβάνει τόσο την εκούσια όσο και την ακούσια αποχή από την τροφή. Η δεύτερη περίπτωση όμως αφορά τις συνθήκες ασιτίας εξαιτίας οικονομικών αιτιών ή μιας ασθένειας που προκαλεί αδυναμία λήψης τροφής και άλλα.
Στη θρησκευτική λατρεία και στην ορθόδοξη παράδοση, με τον όρο νηστεία, χαρακτηρίζουμε την εκούσια και συνειδητή αποχή από κάποια είδη τροφών. Η νηστεία με τις διάφορες μορφές της ήταν συνήθεια πολλών λαών και από τους αρχαίους χρόνους. Ο ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρει την νηστεία των Αιγυπτίων. Οι Ρωμαίοι απήχαν από συγκεκριμένα είδη τροφής σε περιόδους κυρίως κρίσεων της αυτοκρατορίας ως μέσον εξαγνισμού, ενώ στους αρχαίους Έλληνες η νηστεία αφορούσε περιορισμένες ομάδες ανθρώπων, ήταν δε πιο διαδεδομένη η έννοια της λιτότητος στη διατροφή. Η σημασία της νηστείας στο χριστιανισμό ξεκινά από τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος, στον πρώτο περί νηστείας λόγο του, τονίζει την αρχαιότητα του θεσμού και την ανάγκη στο πρώτο ανθρώπινο ζεύγος των πρωτοπλάστων. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Η νηστεία είναι η πρώτη εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο. Η παράβασή της από τους πρωτοπλάστους είναι η πτώση του ανθρώπινου γένους στην αμαρτία». Στη συνέχεια, ο σπουδαίος αυτός πατέρας της Ορθοδοξίας προχωρεί σε μια ιστορική αναδρομή στην Παλαιά Διαθήκη και στην ιστορία του Ισραήλ, όπου βλέπει καταξιωμένο το θεσμό της νηστείας στη ζωή μεγάλων ανδρών του Ισραηλιτικού λαού. Ο Μωυσής, μετά από νηστεία 40 ημερών, πάνω στο όρος Χορίβ, αξιώνεται να δεχθεί από το Θεό τις πλάκες του νόμου. Ο προφήτης Ηλίας, μετά από νηστεία 40 ημερών, καταξιώθηκε να δει τον Θεό μέσα στο σπήλαιος του όρους Χορίβ. Διαμέσου της νηστείας, οι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα, όταν ερήφθησαν στο καμίνι της φωτιάς, παρέμειναν αυλαβείς και αποδείχθηκαν δυνατότεροι του πυρός. Ο προφήτης Δανιήλ επί τρεις εβδομάδες παρέμεινε νηστικός και έτσι δίδαξε ακόμη και τα λιοντάρια να νηστεύουν. Οι Νινεβίτες, επειδή ενίστευσαν και επένθησαν, ανέτρεψαν την απόφαση του Θεού, αφού έκαναν μαζί με τους ανθρώπους και τα ζώα να νηστεύσουν. Τα παραδείγματα λοιπόν είναι πολλά στην Παλαιά Διαθήκη. Εν συνεχεία, η ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ήταν μια συνεχής νηστεία και άσκηση. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αρχίζει το κοσμοσωτήριο έργο του με νηστεία 40 ημερών στην έρημο. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός μνημονεύει άλλωστε η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Ο ίδιος στη διδασκαλία του ασκεί κριτική κατά των τυπολατρικών εκδηλώσεων της νηστείας και στην επί του όρους ομιλία του προδιαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ορθή και θεάριστη άσκηση του ανθρώπου. Λέγει χαρακτηριστικά: «Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές και θροποί. Αφανίζουν σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες». Δηλαδή, και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σαν τους υποκριτές που αλλοιώνουν την όψη του προσώπου τους για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Επί τη βάση λοιπόν της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, η Εκκλησία όρισε τον τρόπο και τους κανόνες της νηστείας. Οι δε Άγιοι Πατέρες ανέπτυξαν τη θεολογική εννοιά της. Έτσι, θέσπισαν με περισσή σοφία και γνώση τη χρονική διάρκεια των νηστιών της Ορθόδοξης πίστης στη διάρκεια του έτους. Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν τα πλήστα ωφέλη της ισορροπημένης διατροφής κατά τη διάρκεια της νηστείας, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας. Η αποφυγή ζωικών τροφίμων ορισμένες ημέρες ή περιόδους του χρόνου παρέχει τη δυνατότητα κατανάλωσης άλλων προϊόντων της τροφικής αλυσίδος, όπως όσπρια, ξηρή καρπή, λαχανικά, οστρακοειδή, με υψηλή εξίσου θρεπτική αξία. Ακόμη και σε αυτές τις τροφές, η νηστεία επιτάσσει το μέτρο στην κατανάλωση με απότερο σκοπό την αποφυγή της υπερβολής και της παχυσαρκίας. Η μεσογειακή διατροφή, για την οποία γίνεται μεγάλος λόγος τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει αναδειχθεί ως η πιο υγιεινή διατροφή παγκοσμίως, τηρεί κατ' ουσίαν τους κανόνες της Ορθόδοξης νηστείας. Πολλά από τα τρόφιμα τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τη μεσογειακή διατροφή είναι και τρόφιμα της νηστείας, όπως οι ελιές, τα όσπρια, το ψωμί, τα λαχανικά, τα φρούτα, η ξηρή καρπή. Η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα και έχει πλήθος αυτών των προϊόντων. Βασική αρχή της νηστείας προς τις διατροφικές συνήθειες είναι η αποχή από την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Έτσι, γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις νηστίσιμες τροφές, όπως τα όσπρια, το ψωμί και τα λαχανικά, όπως είπαμε, ή τις αρτημένες ή αρτήσιμες τροφές.
Αρτήσιμα θεωρούνται τα φαγητά που μαγειρεύονται με χρήση ελαίου ή βουτύρου και διαφόρων καρικευμάτων, όπως είναι το κρασί. Γνωστό είναι άλλωστε ότι όταν δεν τρώμε λάδι, δεν πίνουμε και κρασί. Αυτή η αλλαγή του καθημερινού διαιτολογίου στην νηστεία συνεπάγεται τη μειωμένη πρόσληψη κορεσμένων λιπιδίων και την ταυτόχρονη ελάττωση των επιπέδων κυρίως της χοληστερόλης και δευτεροβόντως των τριγλυκηριδίων. Μελέτες του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έδειξαν ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν νηστεία τις ημέρες του χρόνου που προβλέπεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν κατά 15 με 20% μειωμένες τιμές χοληστερίνης, ουρικού οξέως και τριγλυκηριδίων. Η πρόνοια και η σοφία με την οποία καθορίστηκε η διάρκεια των νηστιών στο έτος επιβεβαιώνει και τα επιστημονικά δεδομένα που δεν συνιστούν συνεχή νηστεία άνω των 45-50 ημερών ώστε να αποφευθεί πιθανή απώλεια μυϊκής μάζας ή και ιχνοστοιχείων. Οι πρωτεΐνες αποτελούν ένα από τα βασικά δομικά ολικά με τα οποία χτίζεται ο μυϊκός ιστός. Οι ορμόνες, τα αντισώματα και άλλες πολύτιμες για τον οργανισμό ενώσεις. Κάθε πρωτεΐνη σχηματίζεται από μια αλυσίδα πολλών αμινοξέων. Τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα θαλασσινά, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά είναι πηγές πρωτεϊνών απαραίτητων κατά την νηστεία, αφού η διατροφή δεν περιλαμβάνει κρέας και γαλακτοκομικά. Οι υδατάνθρακες είναι η βασική πηγή ενέργειας του ανθρώπινου οργανισμού. Προσφέρουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κινηθούμε, να σκεφτούμε και να γίνουν όλες οι απαραίτητες λειτουργίες του σώματος. Ο πιο γνωστός σύνθετος υδατάνθρακας είναι το άμυλο. Το άμυλο εντοπίζεται στο ψωμί, τα παξιμάδια, τα όσπρια, τα δημητριακά, τα μακαρόνια, το ρύζι, την πατάτα, τον αρακά, το καλαμπόκι, τα φασολάκια. Οι τροφές αυτές λοιπόν είναι η κύρια πηγή υδατάνθρακων σε μια διατροφή και φυσικά στην περίοδο της νηστείας. Η κατανάλωση λοιπόν περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νηστείας, γεγονός που συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση του σωματικού βάρους και στη βελτίωση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων, όπως λόγου χάρη της χοληστερόλης και αυτών που είπαμε προηγουμένως. Οι διατροφικές πηγές του αναγκαίου προσλαμβανομένου λίπους στη διάρκεια της νηστείας είναι οι ξηροί καρποί, το φυτικό πολυακόρεστο λάδι όπως λινέλαιο ή ηλιέλαιο ή το μονοακόρεστο λάδι, το ελαιόλαδο, τις ημέρες βέβαια που επιτρέπεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θαλασσινά, τα καλαμάρια, τα μύδια, τα χταπόδια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία δρούν ευεργετικά στο καρδιαγγειακό, αναπνευστικό και νευρολογικό σύστημα. Συγκεκριμένα, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα αποτελούν ίσως το μοναδικό καλό σύμμαχο για την υγεία μας, από την κατηγορία των λιπαρών. Έχει διαπιστωθεί ότι εμποδίζουν το σχηματισμό κακοηθών κυττάρων, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, ενισχύουν το καρδιαγγειακό, το νευρικό και το ανασωπητικό μας σύστημα. Αντίθετα, η απουσία τους έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, για νευρικές διαταραχές και άλλα. Βρίσκονται, όπως είπαμε, στα οστρακοειδή και στη σόγια. Και πάμε σε ένα θέμα που ξέρω ότι πάρα πολλοί ρωτάτε κατά τη διάρκεια της νηστείας, πού μπορούμε να βρούμε ιχνοστοιχεία όπως είναι ο σίδηρος και το ασβέστιο, τα οποία είναι απαραίτητα ιχνοστοιχεία και συνήθως μειώνονται στον οργανισμό κατά τη διάρκεια της νηστείας. Και αυτό θα κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό το θέμα. Το ασβέστιο είναι ο βασικός συντελεστής της δημιουργίας και συντήρησης των οστών και των οδόντων, ενώ ο σίδηρος διαδραματίζει σπουδαίο και πρωταρχικό ρόλο στο αιμοποιητικό σύστημα, στη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τη λειτουργία ζωτικών οργάνων όπως ο εγκέφαλος, το πάγκρεας, τα νεφρά. Ασβέστιο υπάρχει σε τροφές όπως η γραβιέρα, οι σαρδέλες, το τυρί, το γάλα και τα αυγά. Στην περίοδο όμως της νηστείας, όπου δεν καταναλώνονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, η πρόσληψη ασβεστίου μπορεί να γίνει από φυτικές τροφές όπως ο μαϊντανός, τα όσπρια, το σπανάκι, οι μπάμιες, το μπρόκολο, τα αντίδια, τα φουντούκια, τα πράσα. Ο σίδηρος, απ' την άλλη, υπάρχει στο σηκώτι, τις σαρδέλες, τα στρίδια, το κόκκινο κρέας, τα αυγά.
Υπάρχει όμως και σε φυτικές τροφές, όπως ο μαϊντανός, τα σπόρια, οι φακές, το σπανάκι, οι ηλιόσποροι, τα ρεβίθια, τα δαμάσκηνα, τα πράσα, οι σταφίδες, οι πατάτες. Για την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, συνιστάται κατανάλωση φυτικών τροφίμων που είναι πλούσια σε σίδηρο, σε συνδυασμό με τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι καλύτερη η απορρόφηση του σιδήρου αν, για παράδειγμα, φάμε πράσινα λαχανικά που έχουν σίδηρο και βάλουμε χυμό λεμονιού που έχει βιταμίνη C μέσα. Γίνεται καλύτερη η απορρόφηση. Ή αν τα καλαμάρια συνοδεύονται από μια σαλάτα ντομάτας. Το β' καροτένιο που υπάρχει στα καρότα απ' την άλλη και το μυλικό οξύ που υπάρχει σε φρούτα και λαχανικά όπως τα πράσινα μήλα, τα σαφίλια, ενισχύουν και αυτά την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου. Ενώ το φιλικό οξύ που υπάρχει στα σκούρα πράσινα λαχανικά ενισχύει επίσης την απορρόφηση του σιδήρου. Συνοψίζοντας λοιπόν και για να σας μείνουν οι τροφές, νηστίσιμα τρόφιμα που είναι καλές πηγές ασβεστίου είναι το μπρόκολο, τα αποξηραμένα φρούτα, τα όσπυρα, το ταχίνι, το σουσάμι, εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής αλέσεως, η σόγια, η εμπλουτισμένη χυμή, η ξηρή καρπή, ενώ νηστίσιμα τρόφιμα που είναι καλές πηγές σιδήρου είναι τα όσπρια, τα αποξηραμένα φρούτα, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και λέγοντας αυτή την έννοια εννοούμε το λάχανο, το μπρόκολο, το σπανάκι, το μαϊντανό, τα μύδια, τα στρίδια, τα εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής αλέσεως και άλλα. Η βιταμίνη B12 υπάρχει κυρίως σε τροφές όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. Ανεπάρκεια της B12 οδηγεί σε μεγαλοβλαστική ανεμία και σε νευρολογικά προβλήματα. Στην περίοδο της νηστείας, αυτή την πολύ σπουδαία βιταμίνη μπορούμε να αντιλαμβάνουμε με κατανάλωση ως σαρακοειδών. Στρίδια, μύδια. Επίσης, το μαγνήσιο αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τον οργανισμό μας, διότι συντελεί στη δραστηριότητα απαραίτητων ενζήμων, χαλαρώνει τους μύες, έχει αντιφλεγμονώδη δράση και άλλα. Οι διατροφικές πηγές του μαγνησίου είναι ξηρή καρπή, όσπρια, δημητριακά, θαλασσινά, τα καρότα, το σπανάκι. Η κατανάλωση πράσινων φρούτων και λαχανικών, όπως προαναφέραμε, με τα πολλά παραδείγματα, τα καρότα, τις πιπεριές, τις φράουλες, τις ντομάτες, τα βερίκοκα, το σπανάκι, τη σόγια, τις γλυκές πατάτες, το σκόρδο, το κρεμμύδι, στη διάρκεια της νηστείας συμβάλλει στην αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών, βιταμινών α, σ και ε, φλαβονοειδών και καροτινοειδών ουσιών, οι οποίες έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Τι σημαίνει αυτό? Μειώνουν την παραγωγή ελεύθερων ριζών που είναι υπεύθυνες για καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα. Ορισμένες κακοήθειες, κυριότεροι είναι ο καρκίνος παχαίος εντέρου, νευρολογικές διαταραχές και άλλα. Σε αυτό το σημείο βέβαια και μετά την αναφορά όλων αυτών των τροφίμων και τη σπουδαιότητα αυτών στην νηστεία, πρέπει να τονιστεί και η έννοια του μέτρου στην κατανάλωση των τροφών στη διάρκεια της νηστείας. Η αποχή από αρτήσιμες τροφές δεν σημαίνει αρθρώα και ανεξέλεκτη κατανάλωση των νηστίσιμων τροφών. Πολλές φορές παρατηρείται αύξηση του σωματικού βάρους στην νηστεία εξαιτίας της υπερβολικής αυξημένης κατανάλωσης τροφών όπως το ψωμί, τα μακαρόνια και άλλα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει την νηστεία με φάρμακο και λέει «Όπως όμως το φάρμακο και αν ακόμα μύριγες φορές είναι ωφέλιμο, γίνεται άχρηστο και αυλαβές όταν είναι άπειρος αυτός που το χρησιμοποιεί. Έτσι και η νηστεία». Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταίες έρευνες πιστοποιούν ότι μια νηστεία ισορροπημένη και εμπλουτισμένη με το σύνολο των τροφών που αναφέρθηκαν, σε παιδιά, ένα άλλο κρίσιμο σημείο, άνω των 5 ετών, δεν επηρεάζει τη φυσιολογική τους ανάπτυξη και καταπολεμά την παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, πρόσφατη έρευνα. Μια τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2010 από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης καταδεικνύει ότι τις μέρες της νηστείας δεν εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη όσων παιδιών απέχουν από την κατανάλωση ζωικών τροφίμων, αλλά βοηθούν και στη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Πάντα βέβαια με μέτρο και σε ενημέρωση με τον παιδίατρό μας όταν ιτήθεται κάποιο θέμα για το παιδί. Τέλος, σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας πρέπει να ζητάτε η γνώμη του ιατρού πριν την έναρξη της νηστείας.
Επί παραδείγματι, οι διαβητικοί αποτελούν μια κατηγορία ανθρώπων που πρέπει να λαμβάνουν γεύματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και σύμφωνα με τη φαρμακευτική αγωγή που έχει δοθεί από τον γιατρό τους. Η γνώμη του θεράποντα ιατρού πρέπει να ζητάτε πριν την έναρξη της νηστείας και αυτοί μπορούν να νηστέψουν αρκεί να τοποθετήσουν σωστά τα γεύματα στη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, ο 69ος Αποστολικός Κανόνας της Εκκλησίας προβλέπει κατάλυση της νηστείας για αυτούς που αδυνατούν να νηστεύσουν λόγω ασθενείας. Συμπερασματικά λοιπόν η αποτοξίνωση του οργανισμού μέσω της νηστείας δρά ευεργετικά και αποτελεσματικά στον οργανισμό μας. Η μείωση της χοληστερόλης, των τρογλυκηριδίων, η καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, του νευρικού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος, η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαφόρων μορφών καρκίνου, η τόνωση του νοσοποιητικού συστήματος είναι γνωστά ωφέλη της νηστείας. Σύμφωνα με άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μέμφις στην Αμερική, η ημερήσια πρόσληψη θερμίδων μειώνεται ή παραμένει η ίδια κατά τη διάρκεια της νηστείας. Τι σημαίνει αυτό? Όσον αφορά το ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας, φαίνεται να υπάρχει συνένεση ότι στην ελληνική ορθόδοξη χριστιανική νηστεία αυξάνεται η πρόσληψη υδατανθρακών και μειώνεται η πρόσληψη λίπους. Τα ανθρωπομετρικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι ο δείκτης μάζας σώματος είναι μια ειδική τιμή που μας δείχνει κατά πόσο έχει μειωθεί το βάρος μας ύστερα από μια διατροφή, την νηστεία εδώ συγκεκριμένα. Μειώνεται κατά τη διάρκεια της νηστείας και τούτο σημαίνει ότι έχουμε απώλεια σωματικού βάρους όταν τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέραμε. Σε ό,τι αφορά τα βιοχημικά αποτελέσματα, αν κάποιος δηλαδή κάνει μια εξέταση βιοχημική αίματος πριν την νηστεία και κάνει και μια μετά την νηστεία, η ολική χοληστερόλη, η LDL, μπορούν να μειωθούν. Τέλος, η νηστεία μπορεί να μειώσει και τα επίπεδα της γλυκόζης σε ένα διαβητικό. Η πρόσληψη φυτικών ινών είναι ένα γεγονός εξαιρετικά ευεργετικό στην υγεία μας, όπως είπαμε. Ακολουθώντας τις αρχές του μέτρου, της ποιότητος και της εγκράτειας, τα ωφέλη στη διάρκεια της νηστείας είναι πολυάριθμα. Και θέλω να τα συνοψίσω επικραματικά, τονίζοντας τα εξής. Η νηστεία αποτοξινώνει τον οργανισμό, μειώνει την παχυσαρκία, βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου, βοηθά την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και του ύπατος, ελαττώνει τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η κατανάλωση βαρέων γευμάτων, ειδικά τις βραδινές ώρες, οδηγεί σε κακή ποιότητα ύπνου. Συχνές αφυπνήσεις, δυσάρεστα όνειρα. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας στον ύπνο, τα βαρέα γεύματα, όταν έχουν λάβει βαρέα γεύματα, συνοδεύονται από αυξημένο αριθμό απνιών τη διάρκεια της νύχτας. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο ρόλος της νηστείας είναι ευεργετικός. Τέλος, ισχυροποιεί το νοσοποιητικό μας σύστημα και μειώνει την πιθανότητα λοιμόξεων, όπως παραδείγματος χάρη λοιμόξεων του αναπνευστικού. Η νηστεία συμβάλλει στη σωματική μας υγεία και την πνευματική καλλιέργεια. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αιώνες πριν, χωρίς να γνωρίζουν τη βιοχημεία της διατροφής, σχεδίασαν με τέτοια σοφία την νηστεία που εμείς οι επιστήμονες θαυμάζουμε. Ο άνθρωπος που νηστεύει ασκείται πνευματικά και σωματικά. Η νηστεία καλλιεργεί τις αρετές της εγκράτειας, της υπομονής, της οικονομίας. Η χριστιανική ζωή είναι ασκητικός αγώνας που στοχεύει στην απελευθέρωση από την αμαρτία και την κυριαρχία των παθών, ώστε να φτάσει ο χριστιανός με τη χάρη του Κυρίου στον αγιασμό και στη θέωση. Τους καρπούς της νηστείας μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο επίπεδα. Πέραν πολύ θετικών αποτελεσμάτων που είπαμε ότι έχουμε στην υγεία μας, έχουμε πνευματικούς καρπούς, προσωπικούς, στους οποίους περιλαμβάνεται η άφεση των αμαρτιών, η προσέγγιση του Θεού, η ενίσχυση της δύναμης προσευχής. Και κοινωνικούς. Ο άνθρωπος ο οποίος νηστεύει δίνεται αυτό που στερείται θεληματικά ο ίδιος να το προσφέρει στους αδερφούς του που στερούνται τον επιούσιο άρτο. Έτσι, η νηστεία πάβει να είναι μόνο προσωπική υπόθεση εκείνου που νηστεύει και καθοδηγείται από την αγάπη του συνανθρώπου του. Γι' αυτό άλλωστε στην Εκκλησία δεν εορτάζουμε, αλλά συνεορτάζουμε. Δεν νηστεύουμε, αλλά συνηστεύουμε. Δεν πάσχουμε, αλλά συμπάσχουμε.
δεν προσευχόμαστε, αλλά συμπροσευχόμαστε. Εν κατακλείδη, η συνειδητή αποφυγή κάποιων υλικών αγαθών και η εγκράτεια ατσαλώνουν τη θέληση του ανθρώπου και τον οδηγούν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Στην περίοδο της νηστείας, η αλλαγή σε διατροφικές συνήθειες πρέπει βέβαια να συνοδευτεί από την αναζήτηση του εαυτού και του πλησίον μας με ουσιαστικές πράξεις και έργα. Τελειώνω λοιπόν αυτήν την περιεκτική και μικρή ομιλία με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάλι, ο οποίος λέγει «Νηστεύεις, απόδειξέ το μέσα από τα έργα σου. Εάν δεις φτωχό να τον ελεήσεις, αν δεις εχθρό να συμφιλειωθείς μαζί του. Ας μην νηστεύει μόνο το στόμα, αλλά και το μάτι και η ακοή και τα χέρια και τα πόδια και όλα τα μέλη του σώματος. Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής και καλή Ανάσταση». Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Έκαναμε πολύ αγάπη αυτή την ομιλία. Και αν έχετε ερωτήσεις, οποίες θέλετε να απαντήσουμε, μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Και σε ό,τι μπορώ, βέβαια. Κάποτε υπήρχαν ντομάτες από ντοματιές. Κάποτε υπήρχαν φράουλες από φραουλιές. Τα σημερινά, οι σημερινές λεγόμενες ντομάτες, λεγόμενες πατάτες, λεγόμενες φράουλες, έχουν την αξία που μας είπατε. Αυτό είναι... Βεβαίως. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μου λέτε και το οποίο ερωτάτε. Πράγματι, η ποιότητα των τροφίμων που φτάνουν σήμερα στο τραπέζι μας είναι επί το πλείστον κακή. Αν μιλάμε για τα προϊόντα τα οποία δεν γνωρίζουμε την προέλευση. Όμως, πιστεύω ότι ακόμα και αυτήν την εποχή, που είναι και η οικονομική κρίση και όλα είναι δύσκολα, πιστεύω ότι και σε αυτή τη χρονική περίοδο όμως, ότι αν ψάξεις από το μανάβι της γειτονιάς σου ή ακόμη και από το μποστάνι που μπορεί να έχει ο καθένας μας μέσα στο σπίτι του, μπορεί να βρει τα τρόφιμα με την υψηλότερη θρεπτική αξία. Βέβαια, δεν είναι σίγουρο ότι θα τα βρει. Είναι μια αλήθεια αυτό. Δεν ξέρουμε πολλές φορές τι τρώμε. Το θέμα είναι να ψάξουμε να βρούμε τι θα φάμε. Να μην τρώμε πάντα αυτό που μας δίνουν ή αυτό που φαίνεται ή πιο ωραίο ή πιο φθηνό. Η επιλογή είναι δική μας, νομίζω. Είπατε πολύ σωστά στην αρχή ότι η νηστεία είναι μέσο για την πνευματική ζωή. Η νηστεία δεν είναι αρετή. Η νηστεία είναι μέσο. Γιατί η αρετή, πραγματος χάρη πίστη, δεν καταλύεται ποτέ. Ενώ η νηστεία καταλύεται, όπως αναφέρατε προηγουμένως, από τον Αποστολικό Κανόνα. Γιατί υπάρχει ένα δοξαστικό, νομίζω, δεν ξέρω αυτό το Κυριακή, την άλλη, αποκαθάρωμεν αδελφοί, τη βασιλίδη των αρετών, και εννοεί τη νηστεία. Η νηστεία δεν είναι η βασίλισσα των αρετών, εδώ είναι ποιητική αδεία. Η βασίλισσα των αρετών είναι η αγάπη. Ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, ο καθηγητής της Μονής Γρηγορίου, αναφερόμενος στη νηστεία, λέει ότι θα πρέπει να νηστεύουμε σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας και να μην θέλουμε να τους υπερβούμε. Γιατί υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι, πραγματος χάρη, δεν τρώνε λάδι το Σάββατο, ενώ θέλουν να κοινωνήσουν την Κυριακή. Το Σάββατο όμως και την Κυριακή επιβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες η κατάλληλη ελέγχου. Όπως πραγματος χάρη στις θεομητορικές γιορτές επιβάλλεται η. Το ψάρι. Επίσης έχει και άλλες περιόδους που υπάρχουν αυτούς τους κανόνες θα πρέπει κανείς να ακολουθεί και να μην τους υπερβαίνει ή εφόσον δεν έχει προβλήματα υγείας να μην τους υποτιμά. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Μαρτίνη, και εδώ πέρα μου δίνετε την ευκαιρία να πω και κάτι ακόμα το οποίο συναντάμε συχνά εμείς οι γιατροί, νομίζω και οι πνευματικοί μας και οι ιερείς. Πολλοί ξεκινούν την νηστεία για διατροφικούς λόγους. Δηλαδή, με την ευκαιρία να χάσουν κάποια κιλά. Είναι νηστεία και ξεκινώ την νηστεία για απώλεια βάρους. Εκεί είμαι κάθετα αντίθετη. Η νηστεία δεν είναι δίαιτα. Η νηστεία είναι τρόπος σκέψης. Είναι νοοτροπία, είναι στάση ζωής. Άλλο αν έχει και σωματικά ωφέλη συνοδά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η πνευματική υπόστασή της όμως δεν αλλοιώνεται από κανένα χαρακτήρα. Μπορεί όποιος θέλει να ονομάσει την αλλαγή της διατροφής όπως θέλει. Δεν μπορεί να την ονομάσει όμως νηστεία, όταν ο κύριος λόγος που θέλει να την ξεκινήσει είναι να χάσει απλά κιλά. Άλλη ερώτηση. Και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, θερμά. Να είστε καλά.
ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να συγχαρούμε την διακεκριμένη ιατρό, κυρία Σιμίνα Ζανιά Τσιμάρα, για την ιδιαίτερα επιτυχημένη ομιλία της, που πραγματικά έκανε από καρδιάς. Και να ευχηθούμε και στο μέλλον να έχουμε ανάλογες εισηγήσεις εκ μέρους της. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και να τη συγχαρώ εκ μέρους όλων σας, φαντάζομαι, που συνεδίασε το ιατρικό με το θεολογικό. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύω είναι πάνω απ' όλα τρόπος και στάση ζωής, όπως προανέφερε. Έτσι είναι. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Χρύσανθο Στελάτο, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας, κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος πάντα ως διευθυντής του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αφιλοκερδός, είναι κοντά μας, μας στηρίζει και καλύπτει όλες μας τις εκδηλώσεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Εύχομαι σε όλους καλό και ευλογημένο Πάσχα, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και θα παρακαλούσα τον πατέρα Χρύσανθο να ανέλθει στο βήμα, να κλείσει την απόψινή μας εκδήλωση. Και τον κύριο Σύμβουλο, αν θέλει. Λοιπόν, στη συνέχεια θα κατέβουμε κάτω, ακολουθεί μία δεξίωση προσφορά εκλεκτών συναδελφισσών. Ευχαριστώ πολύ και τις κυρίες εδώ του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου που βοήθησαν στην δεξίωση αυτή, που θα γευτούμε και θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να αναφέρω μέσα στα ευχάριστα και την απώλεια μιας πολύ αγαπητής και εκλεκτής συναδέλφης σας, την κυρία την Ειρήνη τη Δημοπούλου, η οποία απεβίωσε και αύριο θα ψαλεί νεκρόσιμη ακολουθία της στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Αλεξιωτήσης. 3:00 το μεσημέρι είναι αύριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Μπορείτε να έρθετε να κλείσετε. Ο πατέρας Χρύσανθος, πάντα φιλόξενος, τον ευχαριστήσουμε για το ζεστό χώρο και για τις ωραίες συναντήσεις που πάντα εδώ με τη συνδρομή και του παραρτήματος και της Προέδρου, που ήταν εντελώς απαραίτητη όλη αυτή η διαδικασία, γιατί αλλιώς δεν ολοκληρώνεται μια σύνδια διαδικασία. Η ομιλήτρια απόψε είχε μια άρτια επιστημονικά ομιλία, όπως και προείπε και η Πρόεδρος, αλλά και με ιδιαίτερα υψηλή έτσι, προσέγγιση στα θεολογικά ζητήματα. Πραγματικά, λόγια που δεν είναι μόνο λόγια και δεν μένουν μόνο στα λόγια, που όλα αυτά μας ακουμπάνε και μας βοηθάνε έτσι στο δύσκολο έτσι δρόμο μας και σαν δάσκαλοι, όσοι είμαστε ακόμα στη ενεργό υπηρεσία. Άλλη μια φορά το ακροατήριο, το πολυπληθές, θεωρώ είναι ένα πολυπληθές ακροατήριο, έχει πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι κοντά μας στο σχολείο, όμως είναι κοντά μας στον αγώνα μας. Στον αγώνα μας, και είναι πολύ σημαντική η παρουσία, και θεωρώ ότι όλη αυτή τη σύνθεση την αξιοποιούμε. Οι ιερείς μας, οι πατέρες μας, οι Άγιοι Πατέρες που πάντα είναι κοντά μας, και με τις ευχές όλων μας, καλό υπόλοιπο της Αρακοστής και καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πολύ.
έχω τη χαρά, την τιμή, την ευλογία να εκπροσωπώ τον Σεπτόπι Μενάρχη μας. Μεταφέρω τις θερμές ευχές του, την αγάπη του προς όλους. Πραγματικά ήταν καταπληκτική η ομιλία σας. Το έλεγα με την κυρία Πρόεδρο, πολλές φορές ενομιλούσατε. Λέω υπέροχη ομιλία, θαυμασία. Έχουμε στη Μητρόπολη των Πατρών αυτή την δυνατότητα, ό,τι λέμε να μην μένει σε μία αίθουσα, αλλά τόσο μέσα από το ραδιόφωνο, όσο μέσα από το λίκνο και από το διαδίκτυο, ο Λόγος του Θεού να τρέχει και να διαδίδεται. Πραγματικά σας ανήκουν θερμά συγχαρητήρια, όπως θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στον εξίσου δραστήριο, στο παράρτημα της ΠΕΘ, που κάνει εξαίσιες, υπέροχες εκδηλώσεις. Να ευχηθώ να έχουμε πλουσία την ευλογία του Θεού. Δεν ξέρω, είναι η ώρα να βάλω το δίλημα. Τι γίνεται με το μάθημα των θρησκευτικών? Απλώς το βάζω χωρίς να το κουβεντιάσουμε καθόλου, δεν είναι της παρούσης ώρας, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε τους θεολόγους μας και το μάθημα στα σχολεία. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Καταργείται στη Γάμα Λυκείου? Γίνεται μονόωρο στη Β' Λυκείου? Τελικά είναι μάθημα που θεωρείται άχρηστο? Είναι μάθημα δευτερευούσης, τριτευούσης σημασίας? Μήπως θα πρέπει θεολόγοι, ενεργεία, συνταξιούχοι, αρχιερείς, κόσμος, γονείς, να ενώσουμε την αγωνία μας, τις φωνές μας και να πούμε κάτω τα χέρια από το μάθημα των θρησκευτικών σε μια εποχή κατεξοχήν κρίσεως που τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τις πνευματικές αξίες. Πιστεύω ότι θα δοθούν ευκαιρίες για να ενώσουμε και την αγωνία μας και τις φωνές μας και ενδεχομένως αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο να μην ισχύουν. Ενδεχομένως. Εισήγηση. Θα το δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Καλό Πάσχα. Ευχές πολλές, άπειρες ευλογίες. Υποκλινόμαστε στο έργο όλων των εκπαιδευτικών και ιδιαιτέρως το έργο των θεολόγων. Υπήρξε ένα δημοσίευμα προχθές του Ελεύθερου Τύπου που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι καταργείται το μάθημα των θρησκευτικών. Από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξε άμεση απάντηση που διαψεύδει ότι είχε δημοσιευτεί χωρίς η εφημερίδα να κάνει τον κόπο τη διάψευση αυτή να τη δημοσιεύσει. Τη δημοσίευσαν άλλες εφημερίδες και έχω απάντηση που δημοσιεύθηκε στο Βήμα. Διαψεύδει κατηγορηματικά το Υπουργείο Παιδείας τα χθεσινά δημοσιεύματα περί αλλαγών στο Λύκειο και ολοκλήρωσης του σχετικού νομοσχεδίου που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου. Η πρόταση της Επιτροπής, μέσα σε εισαγωγικά, με αφορμή την οποία επανήλθε στη δημοσιότητα το θέμα, όπως δηλώνουν ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχουν και δεν έχουν καν ολοκληρωθεί. Και το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Για τα δημοσιεύματα για το Λύκειο δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα, ούτε στο Υπουργείο Παιδείας. Δήλωσε σήμερα Πέμπτη σχετικά με το θέμα ο Υφυπουργός. Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις αλλαγές στο Λύκειο δεν μπορεί να κινείται σε αυτούς τους άξονες, ούτε να ακολουθεί τέτοιου είδους διαλεκτικούς διαδικασίες. Να μην διαβάσω ολόκληρη την ανακοίνωση. Διαψεύδεται το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου. Πάντως υπάρχουν προβλήματα ως προς την αναγραφή του θρησκεύματος
στα πολιτήρια. Στα πολιτήρια, ναι. Έχει βγει απόφαση του δικαστηρίου, της Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο καταδικάζει την Ελλάδα σε περίπτωση που δεν θα εφαρμόσει την απάλληψη του θρησκεύματος από το, απολυτήριο. Ήδη πληρώνουμε πρόστιμο επειδή ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό ξέρω. Υπάρχουν ορισμένοι σχηματισμοί πολιτικοί οι οποίοι ζητούν να εφαρμοστεί άμεσα, γιατί χάνονται λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να διοριστούν κάποιοι καθηγητές στη μέση εκπαίδευση. Δεν ξέρω πότε θα έρθει στην επιφάνεια το θέμα αυτό. Είναι παλιό και έχει φτάσει στο Υπουργείο Παιδείας, που κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα γίνει εφαρμογή. Τώρα, ως προς τα άλλα, για τις ώρες διδασκαλίας, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα, ακόμα και είναι λυπηρό, διότι συνάδελφοι κατηγορούν παράγοντες του Υπουργείου ότι είναι άθεοι και θέλουν να επιβάλλουν την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό αληθές, αλλά εν πάση περιπτώσει οι συνάδελφοι, γιατί πρόκειται, έχει φτάσει μέχρι σε μένα συναδέλφων αυτή η κατηγορία, ότι το κάνει αυτό παράγοντας του Υπουργείου αρμόδιος, διότι θέλει να καταργήσει το μάθημα των θρησκευτικών. Πάντως, με τον κύριο Φραγκόπλο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία ο υφυπουργός και έχει ζητήσει ο κύριος Φραγκόπλος κάποια στιγμή να συναντηθούν και να κουβεντιάσουν τα θέματα αυτά. Βέβαια, τώρα άνοιξε το θέμα, δεν ήταν το παρόντος ίσως, αλλά να πούμε δύο λόγια. Υπάρχει το πρόβλημα και είναι, θεωρώ, διαρκές. Κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια μεταρρυθμίσεων στο Λύκειο, ψάχνουμε να βρούμε ώρες να χωρέσουν γύρω στα 35 με 40 μαθήματα. Τόσα θέλει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Θέλει τα πάντα να χωρέσουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 35-36 το πολύ ώρες την εβδομάδα. Ακόμα και 7 ώρα, 36 δεν είναι, ακόμα και 7 ώρα να βάλουμε στο Λύκειο, είναι μόνο 35 ώρες. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Η τελευταία, να θυμηθούμε όμως και να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Η τελευταία μείωση, θα λέγαμε ακροτηριασμός, έτσι, του μαθήματος των θρησκευτικών στο Λύκειο έγινε πριν από 36 χρόνια με μια άλλη μεταρρύθμιση. Με τη μεταρρύθμιση, θυμόσαστε, του αείμνηστου του Γεωργίου Ράλλη το 1977. Με περικοπή μιας ώρας στην τρίτη Λυκείου. Μισής ώρας. Και στο ένα εξάμηνο ήταν μια μισή ώρα. Ωραία, ναι, εντάξει. Σωστά. Στο δεύτερο εξάμηνο. Ωραία. Και είχαμε και μείωση τότε στα τεχνικά λύκεια. Έφυγε από την τρίτη λυκείου και στη δεύτερη λυκείου και στην πρώτη λυκείου έμεινε μια ώρα. Τότε ήταν οι μεγαλύτερες μειώσεις. Προσπάθησε στη συνέχεια, τη δεκαετία του 90, έγινε μια πρόταση, όπως και τώρα, ανάλογη πρόταση για μείωση των ωρών. Θυμόσαστε τότε με τη μεταρρύθμιση του Αρσένη το 97. Τότε είχαμε μαζευτεί όλοι και είχαμε κάνει ένα υπόμνημα και το είχαμε δώσει τότε στον Υπουργό Παιδείας και θεωρώ ότι εισακούστηκε. Δεν είναι άκερο να γίνει και τώρα. Από την ΠΕΘ γνωρίζω ότι ο κ. Παπαθεοδόρου,
προϊστάμενος, μεσολαβήκε για τις συναντήσεις της ΠΕΘ με τον Υπουργό. Πρόσφατα επικοινώνησαν και είπαν ότι έχουν συνάντηση στην οποία ο προϊστάμενος διαμεσολάβησε και καλό και βέβαια πολύ καλά έκανε. Αλλά το θέμα δεν είναι βέβαια ούτε να εφησυχάζουμε, αλλά ούτε και να μας πιάνει πανικός. Δεν είναι η πρώτη φορά και θεωρώ δεν θα είναι η τελευταία. Πάντως και εγώ στην επικοινωνία που είχα με τον πάρεδρο του παιδαγωγικού, με τον κύριο Γιαγκάζογλου, μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόταση. Αυτό που γράφτηκε στις εφημερίδες δεν ήταν επίσημη πρόταση. Βέβαια, ξέρετε πολλές φορές πώς γίνονται όλες αυτές οι... όλη αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως το αφήνουν να διαρρέει αρχικά και στη συνέχεια έρχονται, το προτείνουν, το συζητούν και στο τέλος προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή. Χρειάζεται να υπάρχει, να μην εφησυχάζουμε, να είμαστε εγρήγορση, όμως είναι και η τοπάθεια να θεωρούμε κάτι ότι είναι δεδομένο. Δεν θεωρώ, από τις απαντήσεις που δίνονται, ότι δεν είναι κάτι δεδομένο, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε μας πέφτει και η μεγάλη ευθύνη, συνάδελφοι, και το λέω για τους συνάδελφους στην ενεργεία περισσότερο, γιατί σε πολλά σχολεία που υπάρχει πρόβλημα με τις απαλλαγές, η ευθύνη είναι και δική μας και ημών των συναδέλφων. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω να επισκεφτώ επιγόντως ένα σχολείο στην Κεφαλονιά, στο οποίο πέρσι είχαμε 30 απαλλαγές και φέτο έχουμε 80 στους 180 μαθητές. Γιατί κάποιος από το σχολείο, πιθανόν και ο θεολόγος, ανήρτησε ανακοίνωση στις αρχές της σχολικής χρονιάς και είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να απαλλαγεί. Και βέβαια ξέρετε γιατί έγινε τώρα, και δεν το έμαθε ποτέ ο σύμβουλος των θεολόγων και μου είπε και ο προϊστάμενος δεν το έμαθε. Και τώρα ξανασυζητούν το θέμα, γιατί κάποιοι από αυτούς που πήραν απαλλαγή θέλουν να πάνε στις στρατιωτικές σχολές και εκεί θέλουν να γράφεται το θρήσκευμα. Και ναι, κάποιοι το θέλουν εκεί να γράφει το θρήσκευμα. Ναι, το θέλουν να γράφεται το θρήσκευμα εκεί. Όπως επίσης, δεν το έχω ερευνήσει, Πάτερ, με έχει τύχει και κάποιος να θέλει να γίνει παπάς και να έχει πάρα απαλλαγή και μετά το ήθελε το θρήσκευμα. Δηλαδή όλα συμβαίνουν. Όλα συμβαίνουν. Γι' αυτό και λέω και την ευθύνη, πρώτα τη δική μας ευθύνη για το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος, όπως είπε και ο προϊστάμενος. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Το έντυπο του απολυτηρίου, των απολυτηρίων μάλλον των τίτλων που δίνεται και στο λύκειο και στο δημοτικό και στο λύκειο και στο γυμνάσιο, το έχει το θρήσκευμα. Πολλοί δήμοι όμως έχουν μετατρέψει το πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό γέννησης, και εκεί δεν αναφέρουν το θρήσκευμα. Και όταν δεν το έχει το θρήσκευμα ο διευθύντης σχολείου, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να μείνει στην προφορική. Στην προφορική ενημέρωση του γονιού θέλει πολλές... Όμως μένει στην άλλη για λόγους συνείδησης. Για λόγους συνείδησης, και εκεί χρειάζεται μια δήλωση στην οποία δεν αναφέρει το λόγο. Τέλος πάντων, αυτό μας απασχολεί, το έχουμε αναλάβει και αναλαμβάνουμε όλοι οι θεολόγοι, και καλό θα είναι όλοι να διεκδικείτε ρόλο στα ζητήματα των απαλλαγών σε σχέση με τους διευθυντές του σχολείου, γιατί θα το ξαναπώ ότι πολλοί διευθυντές λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα από πολλούς θεολόγους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση.